Για μια ακόμη φορά βλέπουμε τέτοια βίντεο να ανεβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ είναι το πρώτο μέρος όπου βλέπουμε να έχουν αρπάξει ένα αυτοκίνητο, έχουν προκαλέσει βανδαλισμούς και με σπαρμισμένο μπαμπρί κυκλοφορούν στους δρόμους Αθήνας. Και παίρνονται και σκόνουν και βίντεο και όλα στα social media για όλα αυτά. Αυτό είναι το φοβερό. Και σε ένα από τα βίντεο, Κατερίνα, φαίνεται μια γυναίκα να τους απευθύνει το λόγο, εκείνη όμως την περιγελούν. Εδώ πάκους με χαρτονομίσματα των 50 ευρώ και των 100 ευρώ, ενώ σε λίγο θα δούμε εδώ χαρακτηριστικά. Στην μέση του ένας έχει ένα όπλο. Άγνωστο αν αυτό το όπλο είναι κανονικό ή αν είναι κάποια ρέπλικα. Ωστόσο, αυτά τα βίντεο είναι βίντεο τα οποία έρχονται ξανά στη δημοσιότητα. Ήδη βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας. Δείχνουν νεαρούς να βανδαλίζουν αυτοκίνητα, να τα αρπάζουν και με σπασμένα μπαρμπρίζ να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας, να τα ανεβάζουν στα social media και να ποζάρουν με όπλα στη μέση του παντελονιού τους. Μάλιστα. Ήταν ο Μαρίνος Αλιφέρης. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ για το αποκλειστικό ρεπορτάζ.